Γεια σας φίλοι μου, φίλοι των Περιστεριών και των Καναρινιών. Εδώ είμαστε πάλι, ένα έκτακτο βιντεάκι. Λοιπόν, χειμωνιάτικο σιγά σιγά ο καιρός, χαμηλές θερμοκρασίες, περιμένουμε και πολλές υγρασίες. Συνεχίζουμε όμως το χόμπι μας. Δυστυχώς για μένα το χόμπι σημαίνει όλη την εβδομάδα νύχτα να φεύγω στη δουλειά, νύχτα να γυρνάω, που σημαίνει ότι η έξοδος υπάρχει στα Περιστέρια μόνο το Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, οπότε πάμε ξανά για την άνοιξη. Αυτό είναι το χόμπι μας, δυστυχώς για κάποιους ανθρώπους, και είναι ίσως και η έμεση απάντηση για κάποιους φίλους οι οποίοι ρωτάνε συνέχεια για ποιο λόγο δεν πετάω Περιστέρια. Δυστυχώς βάζουμε κάποιες άλλες προτεραιότητες, οικογένεια, δουλειά, και το χόμπι μένει λίγο στο περιθώριο. Συνεχίζουμε όμως με νύχια και με δόντια να το ακολουθούμε. Τώρα σε αυτό το βίντεο δεν θα πω κάτι το ιδιαίτερο. Έκανα μία βόλτα και συνάντησα κάτι φίλους εδώ στην περιοχή μας, στο Πολύκαστρο, οι οποίοι μετά από αρκετά χρόνια μπήκανε στη διαδικασία να ξαναξεκινήσουν το χόμπι. Είναι δύο παιδιά στους οποίους έχω δώσει και κάποια από τα δικά μου τα ντουνέκια, η αλήθεια είναι αυτή. Από άποψη βούτας ασχολούνται με το θεαματικό Περιστέρι, με καλά αποτελέσματα. Έκανα μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, τράβηξα κάποια πλάνα. Υπάρχουν και στο Πολύκαστρο Περιστέρια, φίλοι μου, έτσι. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω απλά μόνο τις εγκαταστάσεις και λίγο πολύ θα δούμε τα Περιστέρια και κάποια πλάνα από τα Περιστέρια. Τον επόμενο καιρό κάποια στιγμή συμφωνήσαμε, όταν θα ταιριάξει, να πάω και να τραβήξω πλάνα και στο Πέταγμα. Οπότε ας αρκεστούμε αυτή τη φορά σε αυτό το γρήγορο βιντεάκι να πάρουμε λίγο μάτι σε αυτές τις υπέροχες εγκαταστάσεις. Εδώ όμως πρέπει να ενημερώσω επίσης ότι ο φίλος που ασχολείται με τις βούτες, με τα θεαματικά, είναι ένα πολύ παλιός φίλος. Είμαστε από μικρή, μεγαλώσαμε μαζί. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους πρωτοπόρους εδώ σε εμάς στο Πολύκαστρο με τις βούτες, εκείνα τα χρόνια, με τις βούτες που δεν υπάρχουν πλέον πουθενά στην Ελλάδα. Και ήταν και από τις βούτες που είχα ξεκινήσει εγώ πιτσιρικάς να κάνω. Όλα αυτά μείνανε στο δρόμο, χαθήκανε, εξαφανιστήκανε, ο καθένας τράβηξε το δρόμο του, μεγαλώσαμε πλέον. Αλλά όπως είπα, μετά έφερε ξανά η ζωή έτσι ώστε να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, χωρίς δυστυχώς να έχουμε εκείνα τα παλιά Περιστέρια που θα έλεγα αξίζανε τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία και να μιλάμε πλέον για βούτες και για ντουνέκια. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Ακολουθούν πλάνα από το βιντεάκι. Γεια σας!